Ναι, ακριβώς 3-24 ώρα μετά την ορκομοσία, τη νέα κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με την πρώτη σοβαρή κρίση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή ενημερώνεται για την εξέλιξη του ακραίου φωνικού, δυστυχώς, καιρικού φαινομένου. Είχε δώσει σαφείς εντολές σε κλιμάκιο υπουργών να μεταβεί άμεσα στην πληγήσα περιοχή, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Θοδωρικάκο, τον κύριο Καραμαλή. Στα βαθιά, Αλεξία Βασίλη, Βασίλη και Αλεξία, μπήκε και ο κατά τις πληροφορίες νέος Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, ο οποίος μετέβει μαζί με το κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή. Προφανώς και έχουν δοθεί εντολές και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αλλά και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και σε όλους τους συναρμόδιους φορείς να βοηθήσουν όσο μπορούν τους πληγέντες. Πρέπει να σας πω πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακύρωσε μέρος του σημερινού του προγράμματος και δι του πρωινού. Θυμίζω πως θα υποδεχόταν στις 10 τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Αντώνη Σαμαρά, ενώ στις 11 θα μετέβαινε στο Υπουργείο Παιδείας για μια συνάντηση εργασίας με την Νίκη Κεραμέως στο πλαίσιο των επισκέψεων που θα κάνει σε διάφορα υπουργεία έως και την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων. Πρέπει να μεταφέρω επίσης πως στη διαδικασία του συντονισμού συμμετέχει και ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος χθες πραγματοποίησε ευνηδιαστική επίσκεψη στον Ευαγγελισμό και αυτός μόλις ενημερώθηκε για τη φωνική θεομηνία, ενημέρωσε τα νοσοκομεία και τις μονάδες υγείας να είναι σε ετοιμότητα για τους τραυματίες. Στις 12 η ώρα, όπως ενημερωθήκαμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας θα προβεί σε ανακοινώσεις από τη Γενική Γραμματεία Τύπου. Δύο είναι τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που απασχολούν πολύ σοβαρά το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι η ηλεκτροδότηση το ένα, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ρεύμα στην πληγήσα περιοχή και η περιοχή αυτή είναι τουριστική. Εξαρτάται από αυτό η οικονομική βιωσιμότητά της και το κυβερνητικό κλιμάκιο τρέχει προκειμένου να υπάρξει ηλεκτροδότηση ουμήν και μέχρι το βράδυ. Μας το έλεγαν Σπύρο και συνάδελφοι από την Θεσσαλονίκη, ότι μέχρι το απόγευμα στην καλύτερη περίπτωση. Το είπε και ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοίδης το πρωί, ότι ελπίζει ότι μέχρι το απόγευμα θα έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση της περιοχής. Για το λόγο αυτό, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γεννήτρες του στρατού έχουν πάει στην περιοχή. Η αλήθεια είναι, Σπύρο, όπως μας λες, μπορεί η κακοκαιρία να έχει περάσει, μπορεί τώρα πλέον να μην έχει το δυνατό αέρα που είχε το βράδυ, όμως είχαμε τον blackout και αυτό έχει δημιουργήσει τα προβλήματα, διότι, όπως πολύ σωστά λες, η περιοχή είναι πάρα πολύ είναι τουριστική. Έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες στην περιοχή, άρα υπάρχουν προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν, προβλήματα σύντησης και αποκατάσταση των ζημιών, που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σπύρο, ήθελα να σε ρωτήσω. Δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που θέσατε μόλις τώρα, είναι η αποκατάσταση των ζημιών και εδώ θα κριθεί στην πρώτη κρίση η νέα κυβέρνηση το πόσο γρήγορα θα υλοποιήσει ακριβώς αυτή τη διαδικασία. Πληροφορούμε πως το απόγευμα πιθανώς να υπάρξει συνέντευξη τύπου του κυβερνητικού κλιμακίου από την Χαλκιδική. Ο Πρωθυπουργός εδώ είναι σε συνεχείς σκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες. Κατέφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου λίγο πριν από τις 8 το πρωί και, όπως πληροφορούμε, συζητήθηκε για ακόμη ένα ζήτημα που ούτως ή άλλως ήταν προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Η αναδιοργάνωση της λειτουργίας και αποτελεσματικότητα της πολιτικής προστασίας. Αυτό το ζήτημα ήρθε με πολύ δραματικό τόνο, θα σου έλεγα, στην επικαιρότητα. Θυμόμαστε όλοι, δυστυχώς, από την περσινή φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ετέθηκε αυτό το ζήτημα, πληροφορούμε, στις πρωινές σκέψεις του Πρωθυπουργού με τους στενούς συνεργάτες εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου.